Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ένας κόμπος συγκίνησης στέκεται στο λαιμό όταν διαβάζει κανείς την ιστορία της Ηλέκτρας Αποστόλου. Ένα αίσθημα ανάτασης και βαθιάς πίστης στις δυνατότητες του ανθρώπου σε κυριεύει. Αναρωτιέται κανείς, μα από τι υλικό είναι πλασμένοι άνθρωποι σαν την Ηλέκτρα που μπορούν να προσφέρουν τη ζωή τους έτσι απλόχερα? Από τι είναι φτιαγμένοι όσοι σε όλη τους τη ζωή συνειδητά και με απόλυτη αφοσίωση αφιερώνονται στην πάλη για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο? Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα έχει μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες, που η οργανωμένη πάλη της εργατικής τάξης έχει υποχωρήσει, κατασυκοφαντείται, καταστέλλεται, ενώ είναι μπροστά μας μια πιθανή μια άνοδος του κινήματος ή και μια ακόμα μεγαλύτερη οπισθοχώρηση. Η απάντηση αυτή έχει μεγάλη σημασία σήμερα, που το οικονομικό και κοινωνικό υπόβαθρο προβάλλει ως αξίες τον ανταγωνισμό, τον ατομισμό, το κοίτα τη δουλειά σου, δεν θα βγάλεις εσύ το φίδι από την τρύπα, ή κοίτα τη ζωή του άλλου από την κλειδαρότρυπα. Το ΚΚΕ βέβαια και οι αξίες που πρεσβεύει βρίσκονταν πάντα στο στόχαστρο της επίθεσης του ταξικού αντιπάλου με ψέματα και διαστρεβλώσεις. Σήμερα όμως, που η νίκη της αντεπανάστασης έχει αφήσει τα ίχνη της στη συνείδηση της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, σήμερα που διανύουμε μια φάση, όπως είπαμε, υποχώρησης του κινήματος, που διανύουμε ίσως την πιο δύσκολη περίοδο στην ιστορία του κόμματός μας, η απάντηση από μεριάς του λαού στον αναρθολογισμό, τον αντικομουνισμό και η αναζωοπήρωση της πίστης του στην κομμουνιστική ιδεολογία και προοπτική είναι προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της νέας εφόδου στον ουρανό. Επανερχόμαστε λοιπόν στο ερώτημα. Από τι υλικά είναι φτιαγμένοι οι χιλιάδες αγωνιστές που δεν δίστασαν να δώσουν και τη ζωή τους ακόμα? Μιλάμε συχνά για τον απαράμιλο ηρωισμό των αγωνιστών. Όλοι αυτοί δεν ήταν γεννημένοι ήρωες. Ήταν απλοί, συνηθισμένοι άνθρωποι με χιλιάδες καθημερινά προβλήματα. Ήταν άνθρωποι με δισταγμούς, με φόβους, με ταλαντεύσεις, με διλήμματα. Συνειδητοποίησαν όμως ένα πράγμα, ότι δεν μπορούν να περιμένουν τη βελτίωση της κατάστασής τους από σωτήρες. Αυτό συνειδητοποίησαν και έτσι εντάχθηκαν στη συλλογική δράση. Μέσα σε αυτή, μέσα στους κόλπους του εργατικού κινήματος και ιδιαίτερα στις γραμμές του ΚΚΕ, γιγαντώθηκαν μέσα τους όλες οι ικανότητες, οι αξίες και οι αρετές της εργατικής τάξης και των ανθρώπων του λαού. Η συντροφικότητα, η αλληλεγγύη ανάμεσα σε αυτούς που βιώνουν την εκμετάλλευση, η αλληλοβοήθεια, η φιλομάθεια, η αίσθηση του κοινωνικού καθήκοντος, η αφοσίωση στην υπόθεση του κομμουνισμού και ο προλεταριακός διεθνισμός. Συνειδητοποίησαν δηλαδή βαθιά ότι έχουν ευθύνη για τη συνολική πορεία του κόσμου, ότι εξαρτάται και από αυτούς το μέλλον της ανθρωπότητας. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι αυτός ο ηρωισμός δεν είναι μόνο προσιτός στους απλούς ανθρώπους, αλλά είναι δικό τους δημιούργημα, γέννημα της οργανωμένης και συλλογικής τους δράσης. Η Ηλέκτρα Αποστόλου με όλες τις αρετές ήταν παιδί του ΚΚΕ. Θα θέλαμε στη σημερινή ομιλία να σταθούμε σε ορισμένες μόνο πλευρές της προσωπικότητάς της, γιατί εκτιμάμε ότι πραγματικά αποτελούν πηγή έμπνευσης, φάρο και οδηγό για μια τίμια, πρωτοπόρα κομμουνιστική ζωή. Όσοι γνώρισαν και έγραψαν για την Ηλέκτρα μιλάνε φυσικά για μια ακούραστη αγωνίστρια που εγκατέλειψε, όπως ακούσαμε, τις ανέσεις της πλούσιας οικογένειάς της μόλις τα 17 της χρόνια. Έπιασε δουλειά ως ιδιωτική υπάλληλος, συνδικαλίστηκε και στην πορεία έγινε επαγγελματίας επαναστάτρια. Έθεσε δηλαδή τον εαυτό της στην πλήρη διάθεση των αναγκών του αγώνα. Σε όλη την κατοχή ζούσε με ένα κουλούρι και μια ντομάτα την ημέρα, μιας και το μηνιαίο βοήθειαμα που έπαιρναν τα επαγγελματικά στελέχη του ΚΚΕ, ιδιαίτερα την περίοδο της κατοχής, αντιστοιχούσε για όλο το μήνα σε μόλις μισό κιλό κρέας. Όμως το παρελθόν της δεν το νοσταλγούσε ποτέ. Είναι ζήτημα αν το σκέφτονταν καν. Άλλωστε όλη της η σκέψη ήταν προσανατολισμένη στον αγώνα. Η Ηλέκτρα ήταν κομμουνίστρια που συνδύαζε τη θεωρία με την πράξη. Ήξερε πως απαιτείται και γνώση και εμπειρία δράσης. Ο αγώνας θέλει θαραλέους και σκεπτόμενους αγωνιστές. Ήδη από τα παιδικά της χρόνια, βλέποντας γύρω της τη φτώχεια και την αδικία που κατέκλυσε την Αθήνα, ιδιαίτερα μετά τη Μικρασιατική Εκστρατεία, έψαχνε απαντήσεις.
Αυτές που έπαιρνε από την οικογένειά της δεν τις έκαναν. Όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίσα, της λέγανε. Απαντήσεις βρήκε όταν ως μαθήτρια της γερμανικής σχολής συναντήθηκε με έναν κομμουνιστή γερμανό καθηγητή, οπαδό του Λίμπνεχτ και της Λούξεμπουργκ. Εκεί διαβάζει για πρώτη φορά μαρξισμό. Αυτό το στοιχείο της συνεχούς μελέτης και προσπάθειας να οργανωθεί και να διαδοθεί η διδασκαλία του μαρξισμού-λενινισμού την ακολουθεί σε όλη της την πορεία. Στις φυλακές Αβέροφ, με πρωτοβουλία της Ηλέκτρας, οργανώθηκε ένα σοβαρό πρόγραμμα μορφωτικής δουλειάς. Με δική της υπόδειξη, δίνονται από τις δασκάλες πολιτικές κρατούμενες μαθήματα ανάγνωσης και αριθμητικής, ακόμα και στις κοινές κατάδικες. Ταυτόχρονα, η ίδια καταρτίζει ένα πρόγραμμα αυτομόρφωσής της, με στόχο να το έχει ολοκληρώσει μέχρι και την αποφυλάκησή της. Διαβάζει Μάρξ, Έγγελς, Λένιν. Αργότερα, στη σχολή της μαρξιστικής φιλοσοφίας που είχε εγγενιαστεί στην εξορία της Ανάφης, η Ηλέκτρα ήταν μαθήτρια, παρόλο που είχε ήδη μια μαρξιστική κατάρτιση. Με τις τρεις γλώσσες που ήξερε, μελετούσε στενά το παγκόσμιο επαναστατικό κίνημα, μελετούσε την πλούσια πείρα του και την εφάρμοζε ζωντανά στη δουλειά της. Η ίδια, βέβαια, δεν παραμελεί ποτέ τις γνώσεις της και την πείρα της να τα μεταφέρει. Ξέρει πως το καλύτερο μέσο γι' αυτό είναι ο κομματικός τύπος. Γι' αυτό και συχνά γράφει ή διορθώνει με βάση την ευθύνη της άρθρα για τον κομματικό και νεολαϊστικό τύπο. Μια ξεχωριστή πλευρά της μόρφωσης και της καλλιέργειας της Ηλέκτρας Αποστόλου αναδεικνύεται αργότερα, όταν έχει αναλάβει την ευθύνη της διαφώτισης από την Επιτροπή Περιοχής της ΚΟΑ και μόνο από ένα περιστατικό. Εκείνη την περίοδο ο γραμματέας του ΕΑΜ θεάτρου ήταν ο Μιράτ, αυτός ο θεατράνθρωπος. Λίγο πριν την απελευθέρωση από τους Γερμανούς και επειδή θεωρούσε την υπόθεση του θεάτρου πολύ σοβαρή στις νέες συνθήκες που έρχονται με την κυρίαρχία του ΕΑΜ, ο Μιράτ ζητάει στην Ολυμπία Παπαδούκα να έχει συνάντηση και συνεργασία με κάποιον υπεύθυνο. Η συνεργασία κανονίστηκε χωρίς η Παπαδούκα να γνωρίζει με ποια θα συναντηθεί ο Μιράτ. «Τι σπάνια γυναίκα ήταν αυτή που μου στείλες», θα πει ο Μιράτ το ίδιο βράδυ. «Μίλησα μαζί της για πολλά θέματα, μιλήσαμε βέβαια και για θέατρο. Τι να σου πω, ακόμη και στον τομέα του θεάτρου που είναι η δουλειά μου, ένιωσα μαθητής του δημοτικού μπροστά της. Έμεινα κατάπληκτος με την ενημέρωση και τις γνώσεις αυτής της γυναίκας». Η Ηλέκτρα φρόντιζε μέσα στις συνθήκες της κατοχής και της πιο βαριάς παρανομίας να καλλιεργείται και να κατακτά όχι μόνο ένα επίπεδο γνώσης της θεωρίας του μαρξισμού-λενινισμού, αλλά και να αφομοιώνει ό,τι καλύτερο έχει δημιουργήσει το ανθρώπινο πνεύμα στις τέχνες και τα γράμματα. Όλα αυτά την έκαναν μη ανεκτική στην ασχήμια και την αδικία, αλλά και εφευρετική και πρωτόβουλη στην καθοδηγητική της δουλειά. Τη βοηθούσαν να κερδίσει τη συμπάθεια και το θαυμασμό των συντρόφων και του λαού. Ποτέ δεν πνιγόταν στις δυσκολίες, δεν κολούσε στο παλιό. Και ενώ είχε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, ήταν και παρέμενε σεμνή, μια αγωνίστρια ταγμένη στην υπόθεση του κομμουνισμού ως το τέλος. Η χωρίς όρια προσφοράς της αποδείχτηκε περίτρανα στον τρόπο που η Ηλέκτρα αντιμετώπισε το σύζυγό της γιατρό Γιάννη Σιδερίδη. Κατά τη διάρκεια της εξορίας της στην Ανάφη, ακούστηκε άλλωστε, ο σύζυγός της που ήταν φυλακισμένος στην Κέρκυρα, αρχίζει να ταλαντεύεται και να κάνει δήλωση. Η Ηλέκτρα που καταλαβαίνει από τα γράμματα της σκέψης του αυτές, προσπαθεί να τον στηρίξει και να τον αποτρέψει. Όταν όμως τελικά ο άντρας της έκανε δήλωση, η Ηλέκτρα έσφιξε την καρδιά της και πήρε τη μεγάλη απόφαση να ζητήσει οριστικό διαζύγιο. Ίσως σε πολλούς η κίνηση αυτή φαντάζει ακατανόητη, πιθανά και σκληρή απέναντι σε έναν άνθρωπο αδύναμο που δεν άντεξε και υποχώρησε. Τέτοια ηθικά διλήμματα αντιμετώπιζαν χιλιάδες αγωνιστές που πιέζονταν από το σπίτι να κάνουν δήλωση ή που οι οικογένειάς τους δεν άντεχαν να τους στηρίξουν μέχρι τέλος. Η Ηλέκτρα όμως και εδώ θυσίασε το ατομικό στο συλλογικό. Στέκεται ψηλά. Περνάει αυτή την οδυνηρή δοκιμασία. Πονάει γιατί βλέπει τον άντρα της να εγκαταλείπει ό,τι αγάπησε και εκτίμησε βαθιά σε αυτόν. Τις ιδέες του, που ήταν κοινές ιδέες του, την αγωνιστική στάση ζωής που από κοινού είχαν αποφασίσει να ακολουθήσουν. Αποφασίζει να διαχωρίσει τη δική της θέση από τον πολιτικό συμβιβασμό του άντρα της. Στέκεται δηλαδή ικανή να μην πέσει στην παγίδα του αντίπαλου. Γιατί αυτό το στόχο είχε ο ταξικός αντίπαλος μέσα από τις δηλώσεις μετανοίας. Να τσακίσει το ηθικό των κομμουνιστών,
να οδηγήσει στην αποστράτευση όχι μόνο τους ίδιους τους δηλωσίες, αλλά να καλλιεργήσει την απογοήτευση και την ιτοπάθεια, να κάμψει την πίστη στον αγώνα και ευρύτερων λαϊκών μαζών που ακολουθούσαν τους κομμουνιστές, να παρασύρει την αδράνεια οικογένειες, αλλά και οργανώσεις ολόκληρες, στο βαθμό που πετύχαινε να υπογράψει δήλωση ένα στέλεχος του κόμματος. Η Ηλέκτρα όμως δεν υποκύπτει. Βλέπει τον χωρισμό της σαν μια αναγκαία εγχείρηση που πρέπει να γίνει και την κάνει μόνη της, με μοναδικό οδηγό την ταξική της συνείδηση και την αγωνιστική της ευαισθησία. Ό,τι κάνει κακό στον αγώνα, κάνει και στην ίδια. Την ίδια αίσθηση του κοινωνικού καθήκοντος έδειξε η Ηλέκτρα και στον τρόπο που αντιλαμβανόταν τη μητρότητα. Γεγονός που έχει ιδιαίτερη διαπαιδαγωγική αξία σήμερα για τις γυναίκες που εντάσσονται στο κίνημα, στο κόμμα και στη νεολαία του. Η Ηλέκτρα γέννησε μετά τη σύλληψή της στο τμήμα μεταγωγών Πειραιά, κατά τη μεταφορά της στην Ανάφη. Ήδη από την περίοδο που ήταν έγκυος, η αναμονή του καινούριου ανθρώπου που θα έφερνε στη ζωή της έδινε καινούργιες δυνάμεις. Τώρα είχε έναν παραπάνω λόγο να αγωνίζεται. Εμείς οι μάνες πρέπει να δημιουργήσουμε μια καλύτερη ζωή για τα παιδιά μας, έλεγε συχνά. Ο ερχομός της Αγνής δηλαδή δεν ήταν για αυτήν αιτία υποχώρησης κάτω από τις δυσβάσταχτες δυσκολίες. Δεν ήταν αιτία αποστράτευσης, αλλά αντίθετα έντασης της πάλης. Λίγες μέρες μετά τη γέννηση της κόρης της, όταν η Ηλέκτρα ήταν 8 ημερών λεχόνα, εξορίζεται στην Ανάφη. Εκεί περνάει την πείνα του 41-42 με τη μόλις 3 χρονών κόρη της. Αυτή ήταν ίσως για την Ηλέκτρα η μεγαλύτερη δοκιμασία στη ζωή της. Να βλέπει, παρά τις προσπάθειες των εξόριστων συντρόφων που είχαν αποφασίσει να δίνουν στο παιδί ενισχυμένη μερίδα, να βλέπει να βασανίζεται το μωρό της από την ασιτία. Κόβει λοιπόν τη μισή δική της μερίδα και τη δίνει κρυφά στην Αγνή. Μετά όμως από παρατήρηση των συντρόφων καταλαβαίνει. Η αγωνίστρια δεν είναι μόνο μάνα. Έχει χρέος να επιζήσει για να συνεχίσει τον αγώνα. Η μάχη του τιδό είναι σκληρή και γίνεται για όλους. Όχι για τον εαυτό μας, ούτε μόνο για τα δικά μας τα παιδιά, αλλά για τα παιδιά όλου του κόσμου. Έτσι σκέφτεται και αποκαθιστά τη μερίδα της, που και πάλι βέβαια ήταν μερίδα θανάτου. Πολεμά για την Αγνούλα, για τον εαυτό της, για τους εξόριστους συντρόφους. Μαζεύει χόρτα, πεταλίδες, φραγκόσικα, βολβούς. Και όταν δεν την βαστούν τα πόδια της από την πείνα και πέφτει κάτω, σηκώνεται ξανά λέγοντας «Εγώ θα κουμαντάρω τον εαυτό μου» ή «Η πείνα». Η Ηλέκτρα δεν πρόλαβε να ζήσει με την Αγνούλα της. Οι Γερμανοί φασίστες μαζί με τους Έλληνες συνεργάτες τους της ειδικής ασφάλειας τη συνέλαβαν και τη βασάνισαν μέχρι θανάτου. Όμως με τη ζωή και το θάνατό της απέδειξε σε ποιο ύψος μπορεί το κόμμα να ανεβάσει τον άνθρωπο, τον κομμουνιστή. Και τονίζουμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια, γιατί πολλές φορές στεκόμαστε μόνο στο τι προσφέρει ο αγωνιστής στην οργανωμένη πάλι και στο κόμμα. Τι παίρνει όμως, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη, τι παίρνει ο καθένας μας από αυτό, από το κόμμα. Κάτι που μοιάζει αόρατο, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό. Την ανάπτυξη μιας προσωπικότητας που τροφοδοτείται από το όραμα μιας άλλης κοινωνίας, τη συλλογική δράση για την πραγματοποίησή της. Την αντιμετώπιση της ματαιότητας και τη συνειδητή αισιοδοξία που προκύπτει από την επιβεβαίωση της αλήθειας ότι ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. Η Ηλέκτρα λοιπόν πήρε και έδωσε στο κίνημα και στο κόμμα, όπως χιλιάδες και χιλιάδες αγωνιστές που στην υπεραιωνόβια ιστορία του ΚΚΕ άφησαν ανεξίτηλα τα ίχνη τους. Η Ηλέκτρα αγαπήθηκε βαθιά από το λαό και τους συντρόφους αγωνιστές. Γι' αυτό και ο θάνατός της τιμωρήθηκε σκληρά. Θέλουμε λοιπόν και από αυτό το βήμα σήμερα να στείλουμε ένα μήνυμα. Να θυμούνται για πάντα όσοι τολμάνε και απλώνουν χέρι στους κομμουνιστές το Ηλέκτρα 1, Ηλέκτρα 2, Ηλέκτρα 3 που βρέθηκε καρφιτσωμένο την επόμενη μέρα πάνω στα σώματα Γερμανών και ταγματασφαλιτών ως απάντηση για το χαμό της Ηλέκτρας. Να το θυμούνται οι απόγονοι των συνεργατών των Ναζί, τα ορφανά της Χρυσής Αυγής, άλλοι φασίστες που προσπαθούν τις τελευταίες μέρες στις γειτονιές μας να ξεμητήσουν. Να το θυμούνται γιατί ο λαός μας δεν αφήνει αναπάντητες υποθέσεις.
Και φίλοι συντρόφισσες και σύντροφοι. Η μαχητικότητα και η προσωπικότητα της Ηλέκτρας Αποστόλου σμιλεύτηκε από τα πρώτα χρόνια της κομματικής της πορείας. Τότε που η ίδια ήταν χρεωμένη για την κατάκτηση των 10.000 υφαντουργών των Ποδαράδων, όπως έγραψε σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στην ΚΟΜΕΠ το 1934. Κυριολεκτικά μπορούμε να φανταστούμε την Ηλέκτρα να τριγυρνάει στις γειτονιές της προσφυγουπόλης της περιοχής και να δουλεύει ακούραστα με τους εργάτες και τις εργάτριες. Μπορούμε να τη φανταστούμε ακόμα και σήμερα στα ερείπια των εργοστασίων που έχουν ακόμα απομείνει. Τα συμπεράσματα και η πείρα που έχει καταγράψει η Ηλέκτρα από τη δράση της αυτή, αν και έχουν περάσει πάνω από 90 χρόνια, από όταν, όπως λέει, στυλωνόμαστε κάθε τόσο έξω από τα εργοστάσια, είναι εξαιρετικά χρήσιμα. Για την προσπάθεια οργάνωσης των εργατών μέσα στους χώρους δουλειάς, για την ανάγκη συνδυασμού της δουλειάς και στον τόπο όπου κατοικούν, για τη σημασία των σωματιακών και κομματικών πυρήνων μέσα στα εργοστάσια, αλλά και για την ιδιαίτερη δουλειά που απαιτείται να γίνεται στις γυναίκες, για την υπομονή, αλλά και τη μεθοδικότητα με την οποία οι κομμουνιστές προωθούν τους στόχους τους. Τέτοια σύνθετα καθήκοντα για το κέρδισμα των εργαζομένων της χώρας έθεσε σε όλο το κόμμα μας το 21ο συνέδριο, που ολοκληρώθηκε πριν από μερικές μέρες. Στόχος μας είναι το κόμμα, η ΚΝΕ, να δυναμώσουμε ιδεολογικά, πολιτικά, ώστε να αντιμετωπίσουμε με επάρκεια τις απαιτήσεις της ταξικής πάλης για να κάνουμε πράξη το σύνθημα του συνεδρίου «Δυνατό κουκουέ, νους, καρδιά, οργανωτής της εργατικής λαϊκής πάλης για το σοσιαλισμό». Τα επόμενα δύο Σαββατοκύριακα στο Ριζοσπάστη θα δημοσιευτούν οι αποφάσεις, τις οποίες σας καλούμε να μελετήσετε, να συμβάλλετε στη διάδοσή τους, να συζητήσουμε από κοινού. Οι σύγχρονες επεξεργασίες μας άλλωστε, αλλά και τα συμπεράσματα από την ιστορική πείρα, είναι η πηγή της δύναμης και της ικανότητας του κόμματός μας να ανταποκρίνεται σε όλες τις συνθήκες. Πατάμε στη συλλογικά επεξεργασμένη πείρα των προηγούμενων δεκαετιών για να αντιστοιχίσουμε ουσιαστικά το περιεχόμενο των κατευθύνσεων και των στόχων μας. Ιδιαίτερα σήμερα, που μπροστά μας εκδηλώνονται όλες οι ανισότητες, που οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις οξύνονται, που ξεπροβάλλει ακόμα πιο ομό το πρόσωπο του υπεριαλισμού, ο οποίος μπροστά στα συμφέροντα των μονοπωλίων δεν υπολογίζει τίποτα. Σήμερα που αποδεικνύεται πόσο κύβδηλη ήταν η θεωρία για την παγκοσμιοποίηση που τάχα θα άμβλυνε τις ανισότητες. Σήμερα που διακρίνεται ότι κάθε ειρηνική, διπλωματική ή στρατιωτική προσπάθεια αναβάθμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της στρατιωτικής τάξης συμβαδίζει αναγκαστικά με την αντιλαϊκή πολιτική και την ένταση της καταστολής, και φανερώνεται το ψέμα της άποψης περί Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι τάχα το σπίτι των λαών. Σήμερα, που έχει δοκιμαστεί τόσο η περιοριστική πολιτική των μνημονίων, όσο και η επεκτατική πολιτική του Ταμείου Σταθερότητας, και ο κοινός παρανομαστής και των δύο είναι ο σφαγιασμός εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Σήμερα, μπορεί να απορριφθεί από το λαό μας ο μύθος για μια ανάπτυξη που τάχα θα ωφελήσει όλους. Γιατί όπως και αν την ονομάσουμε την προσδοκόμενη καπιταλιστική ανάπτυξη, είτε την πούμε σχέδιο Ελλάδα 2.0 είτε Ελλάδα C, το αποτέλεσμα για τους εργαζόμενους θα είναι το ίδιο. Αυτό άλλωστε σηματοδοτεί η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να προωθήσει λίστα αντιλαϊκών μέτρων, όπως τα πρόσφατα νομοσχέδια για την κοινωνική ασφάλιση και την εκπαίδευση, που έδωσε στη διαβούλευση αμέσως μετά την ψήφιση του εμβληματικού νόμου έκτρωμα για την κατάργηση του 8ωρου. Αυτό όμως σηματοδοτεί και η ομιλία Τσίπρα στο συνέδριο του ΣΕΒ, μια μέρα μετά την παρουσίαση του προγράμματός του, εκεί που στην πραγματικότητα εξήγησε ότι οι προτάσεις του δεν στοχεύουν παρά στην εξασφάλιση της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και τη στήριξη του κεφαλαίου ποικιλοτρόπος. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ο λαός μας και σήμερα, όπως και τότε που έζησε η Ηλέκτρα Αποστόλου, δεν έχει να περιμένει τίποτε από σωτήρες.
ούτε από μια λαμπρή τάχα προσωπικότητα από ένα δήθεν μεγάλο σοβαρό ηγέτη, ούτε από ένα ικανό επιτελείο από τεχνοκράτες, ούτε από μια άλλη υποτίθεται προοδευτική κυβέρνηση. Ο λαός μας, όπως και τότε, μπορεί να δοκιμάσει ξανά τη δύναμή του, συμπορευόμενος με το ΚΚΕ. Ο σημερινός αγώνας που δίνουμε μπορεί να γίνεται αποτελεσματικός όσο γίνεται πιο μαζικός, όσο στρέφει τα πυρά του ενάντια στον πραγματικό αντίπαλο, αφαιρώντας του τη δυνατότητα να χειραγωγεί το λαό και να μετατρέπει το κίνημα σε πλασιέ κυβερνήσεων. Είμαστε αποφασισμένοι να μετρήσουμε βήματα στην οργάνωση της εργατικής τάξης, των αυταπασχολουμένων, των αγροτών, των νέων και των γυναικών στα σωματεία, στους συλλόγους, για την κατεύθυνση της πάλης σε αντιμονοπωλιακή, αντικαπιταλιστική κατεύθυνση για την κοινωνική συμμαχία. Επιδιώκουμε να κλιμακώνουμε την πάλη, να περνάμε στην αντεπίθεση. Οι αγώνες και ο συντονισμός να μετατρέπονται στην πορεία σε ένα ενιαίο πανελλαδικό συντονισμένο κίνημα της εργατικής τάξης και των συμμάχων της. Ένα τέτοιο κίνημα, μόνο το ΚΚΕ μπορεί να το εγγυηθεί με τη δράση του ως δύναμη ανατροπής για να ανοίγει ο δρόμος για το σοσιαλισμό. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, αν στεκόμαστε με απαράμιλο σεβασμό αλλά και αντικειμενική εκτίμηση απέναντι στο παρελθόν μας, απέναντι στην ιστορία μας, είναι γιατί διδασκόμαστε από αυτήν για τις πράξεις του παρόντος και του μέλλοντος. Αν κοιτάμε πίσω, είναι γιατί τραβάμε μπροστά. Στο δρόμο αυτό που προχωράμε, μας συντροφεύει η πείρα, μας διδάσκει η στάση και η θυσία χιλιάδων συντρόφων. Ανάμεσά τους η Ηλέκτρα κρατάει και θα κρατάει για πάντα μια ξεχωριστή θέση. Η Ηλέκτρα, ως συνειδητοποιημένη αγωνίστρια, ως μορφωμένη και καλλιεργημένη μαχήτρια, ως ακλόνητη μάνα κομμουνίστρια. Η Ηλέκτρα πάλεψε για το λαό και τα ιδανικά του ΚΚΕ ως το τελευταίο λεπτό της ζωής της. Πάλεψε ως το τέλος όπως παλεύει μια Λένα. Αυτό, το «δεν υποχωρώ», είναι η πιο μεγάλη παρακαταθήκη της. Γι' αυτό και μας εκφράζει απόλυτα ο στίχος του Γιάννη Ρίτσου, «Ηλέκτρα, στο όνομά σου ορκιζόμαστε να σου μοιάσουμε».